Δεν τον φοβάσαι. Ρε, είναι οπλισμένος, λέμε. Έτσι απειλεί συνέχεια. Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Ναι, αλλά είναι τρελός και ποτέ δεν ξέρεις. Δημητρά, άσε τις ταζανιές και δέξου να πας στο σπίτι. Ο άνθρωπος είναι παράφρον και το ξέρεις. Εντάξει. Τώρα τι θέλετε να πάτε στο παλιό το σπίτι, ρε Αλεξάνδρα? 2-3 μέρες θα κρατήσει αυτό, θα τον συλλάβουν. Δεν σου αρέσει που είμαστε έτσι εδώ παρεούλα όλοι μαζί? Για να μην σας αναστατώσουμε. Γεια σας. Γεια. Εντάξει, ήρθαν άντρες από το κτήμα και φυλάνε το σπίτι. Σαν να ηρέμησε η Δημητρά. Στο μεταξύ, η Μαρίνα μου σήκασε κάτι περίεργα. Όπως? Να λέει ότι η Δημητρά γνώρισε έναν δικηγόρο και μάλλον σκέφτεται να το πάει σοβαρά μαζί του. Ναι. Ξέρω ποιον λες, τον Κυριάκο Σωτηρίου. Μακάρι να τον προχωρήσει μαζί του. Τον έχει γνωρίσει κι εσύ, πρώτο παιδί. Παιδιά, η Κρήτη έχει πάρει φωτιά. Ακούγονται τρομερές κατηγορίες για το διαμάντι του Νικολάου. Με τόσα που έχει κάνει, θα φάει σίγουρα ισόβια. Μα δεν άκουσες. Έτσι περιμένουν όλοι στα Χανιά. Πάντως, μπράβο σας. Όχι, μπράβο σας. Τόσα σας έχει κάνει και εσείς ούτε που τον βρήσατε. Ξέρεις γιατί το λέει τώρα αυτό, ε? Τρώγεται να βρήσει το μηνά. Τι μου τον θύμισες, μωρέ, το γελίο? Έμαθα ότι δικιά του περιμένει γιο. Στις εφημερίδες θα το βγάλει ο κομπλεξικός. Ρε, χιλέπιτιδες το κάνεις. Ναι, μα αφού γουστάρω να την ακούω να τον βρίζει. Πού θα πάτε διακοπές με τον Νικόλα? Λέμε για Αμοργό. Τι ήταν αυτό τώρα? Δεν θα στολίσεις άλλο το μηνά? Άντε μόνο με το γελίο, τον αλητήριο, τον βλάκα, το βλακόμετρο, το κομπλεξικό. Έτσι, μπράβο, γκάζωσε κι άλλο. Πιστεύεις ότι η Βασιλική είναι κολλημένη με το Μινά και δεν θα ευτυχήσει ποτέ ούτε με τον Νικόλα ούτε με κανέναν άλλον? Ναι, ναι. Τι ναι, ναι. Θα ευτυχήσει ή όχι? Ναι, ναι. Αχιλιά, σου μιλάω. Με σ' ακούω, αγάπη μου. Τι μ' ακούς, πώς είναι δυνατόν να μ' ακούς? Πώς μπορείς να κάνεις τρία πράγματα ταυτόχρονα? Να διαβάζεις, να μ' ακούς και να απαντάς. Έλα που μπορώ. Ναι, αλλά εγώ θέλω όταν σου μιλάω να με κοιτάς στα μάτια. Έλα ρε μωρό μου τώρα. Λέγε. Λέγε. Αχιλλέας, έχει περάσει ο έρωτας για μένα? Γιατί το λες τώρα αυτό? Γιατί κάθε φορά που σου μιλούσα παράταγες τα πάντα και άκουγες εμένα. Τώρα αυτό το στυλάκι το καινούριο τι είναι, το σημερινό? Ναι, αγάπη μου, άλλο τότε και άλλο τώρα. Τώρα είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δύο παιδιά, τώρα έρχεται και τρίτο. Έτσι, συγγνώμη, δεν μπορώ να διαβάσω λίγο. Αχιλλέα, το στυλ σου είναι αδιάφορο. Σαν να είμαστε παντρεμένοι 100 χρόνια. Α, και δεν σ' αρέσει αυτό, ε? Μάλιστα, ξέρεις, επίτηδες το έκανα. Ήθελα να δω αν τσιμπήσεις. Είσαι τρελός. Είμαι τρελός για σένα. Τρόμαξες, ε? Πολύ. Κι εσύ όμως προχθές όταν σου μιλούσα, μου γκριζες. Εγώ μου γκριζά? Ποτέ! Εγώ στα μάτια σε κοιτάω. Υποσχέσουμε ότι θα γίνουμε ποτέ έτσι. Στο υπόσχομαι, στουρκίζομαι. Ποτέ. Yeah.
γελάτε ρε που ταΐζω την κόρη μου. Όχι, όχι, δεν γελάμε για σένα. Τη Στέλλα θυμηθήκαμε ρε. Αυτή φοβάται να αλλάξει την Πέμπα, φοβάται να την πλύνει και φοβάται για να την ταΐσει. Α, δωλώ τη μαμά. Να πας, αγάπη μου. Τούτα, τούτα, τούτα. Ο μνιέος, τα έχει παίξει. Στέλλα, ας μην δίνει σημασία. Πώς ρε, αγάπη μου. Αφού του έχει κληρώσει να κατσικωθεί πάλι στις Αναστασίας. Άι, να τούτα, τούτο. Ναι, ναι. Θέλεις και τούτο. Τούτο, τούτο. Πάλι ξέρεις, έφερες ρε κολόφαρδι τον κερατά. Έτσι, για να μην μου κουνιέσαι. Με τη μητέρα μου και κρατάει όπλο!